Μιας και να μιλήσουμε μαζί με το μέλος της ΕΕ, της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Ζωή Δωροθέα Πανά είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Πανά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε αποφάσεις σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι όπως οδηγήθηκαν οι προτάσεις που έγιναν και από εσάς. Εκ μέρους του Υπουργού Υγείας αντιπροσωπεύει αυτές τις προτάσεις και τις εισηγήσεις που δόθηκαν προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Για πέστε μας, κυρία Πανά, υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν, γιατί υφίστανται κάποιες διαρροές, υπάρχουν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τα τραπέζια των εορτών καλύτερα, να παραμείνει ο ίδιος ο αριθμός, 20 άτομα, με κάποιες συστάσεις και κάποια άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τους εμβολιασμένους και ανεμβολιάστους. Ελάτε, πέστε μας το σκεπτικό γύρω από αυτές τις εισηγήσεις. Ναι, κοίταξτε, καταρχήν σίγουρα δεν μπορώ να παρακάμψω το Υπουργικό και το ότι πρέπει όλο αυτό να γίνει διαστόματος των Υπουργών. Ναι. Όμως μπορώ να σας πω γενικά το σκεπτικό που υπάρχει σε όλη την επιστημονική κοινότητα και προφανώς και στη Συμβουλευτική Επιτροπή γύρω από την δυσκολία λήψης μέτρων σε μια κοινότητα και πολίτες οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικά κουρασμένοι από τα 2 χρόνια πανδημίας. Το γεγονός ότι έρχονται τα Χριστούγεννα που όλοι μας και θέλουμε να δούμε τους συγγενικούς μας, το συγγενικό μας κύκλο και τους φίλους μας, και από την άλλη ένα πολύ πραγματικά ταχαίως εξελισσόμενο φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται στέλεχος όμικρον και ό,τι μπορούμε μέχρι στιγμής να συλλέξουμε από πληροφορία και γνώση από τις υπόλοιπες χώρες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχει δυσκολία και θέλει πραγματικά συνοχή, και όχι συνοχή όσον αφορά το νομικό πλαίσιο των μέτρων και των διαταγμάτων, γιατί πάνω κάτω, όπως είπατε, ξέρουμε και γνωρίζουμε ποιο θα είναι αυτό το πλαίσιο, αλλά θέλει συνοχή και στο κομμάτι της εφαρμογής σε πρακτικό επίπεδο από κάθε ένα πολίτη. Ναι. Διότι αυτό που είδαμε και από την ιχνηλάτηση και από τα 2 χρόνια της επηρείας μας και από τα προηγούμενα Χριστούγεννα είναι ότι ενώ θέλουμε και πρέπει να χαλαρώσουμε με την έννοια της διασκέδασης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε την πανδημία. Άρα οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να το κάνουμε μέσα στα πλαίσια της ασφάλειας και αυτών που αποδίδουν. Και πράγματι, αν μου επιτρέπετε, αυτό που φαίνεται ότι αποδίδει και στην όμικρον είναι ο εμβολιασμός και κυρίως η αναμνηστική δόση, είναι η ορθή χρήση της μάσκας και η αποφυγή του συγχρονισμού, είναι κατά το δυνατόν η αποφυγή ανάμιξης πολλαπλών ομάδων και κυρίως να μην ξεχνάμε και το κομμάτι του τέστινγκ, που πρέπει να είμαστε και λίγο περήφανοι ως Κύπρος για όλη τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής στον τακτικό έλεγχο, γιατί πράγματι βοηθάει στο να μην εκτροχιαστεί η κατάσταση με μεγάλες αλυσίδες σε διάφορους χώρους, χώρους εργασίας, χώρους διασκέδασης. Άρα και τα μέτρα νομίζω κινούνται μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Να μην στραγγαλίσεις την οικονομία, να μην στραγγαλίσεις ψυχοκοινωνικά πολίτες οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί, και κατά το δυνατόν να προσπαθήσεις να κρατήσεις μια ισορροπία σε κάτι που εξελίσσεται και ενδεχομένως, αν δεν προσέξει ο καθένας από εμάς, να το βρούμε μπροστά μας το Γενάρη. Ναι. Τώρα, κυρία Πανά, επειδή υπάρχει αυτό το ερώτημα σε σχέση με το άτομα που τους χορηγείται η τρίτη δόση, ότι δεν θα χρειάζεται να γίνεται τεστ. Και υπάρχει αυτό το ερώτημα, εάν κάποιος έχει λάβει και τις 2 δόσεις του εμβολίου τώρα και η δεύτερη δόση ήταν πρόσφατη, ας πούμε, με διάστημα 2-3 εβδομάδων. Γιατί αυτός να υποβάλλεται σε τεστ? Τα αντισώματα του δεν είναι υψηλά μετά τη χορήγηση της δεύτερης σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Ναι, πάλι γυρνάμε σε αυτό που σας είπα, ότι το πρώτο είναι πάνω απ' όλα η τεκμηρίωση, δηλαδή τι έχουμε από νεότερο δεδομένο, και το δεύτερο είναι να το βάλεις αυτό σε ένα πλαίσιο λειτουργίας μιας κοινωνίας. Ναι. Πολλές φορές έχουμε όλοι μας κατηγορηθεί όσοι εμπλεκόμαστε ότι δεν έχει λογική ένα μέτρο. Όμως δεν μπορούμε να έρθουμε και από την άλλη πλευρά να καταλάβουμε το πώς αυτή την τεκμηρίωση μπορεί να τη μετουσιώσει σε πρακτικά μέτρα, έτσι ώστε να λειτουργεί η κοινωνία. Άρα λοιπόν, σε πρακτικό επίπεδο, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι αυτός ο οποίος έχει κάνει την ενισχυτική δόση έχει την καλύτερη δυνατή και ανοσία και προστασία και κατά συνέπεια το μικρότερο κίνδυνο διασποράς αυτή τη στιγμή. Και το ερώτημα που
τίθεται, δηλαδή 7 άτομα τα οποία έχουν ολοκληρώσει το πρώτο σχήμα, πώς να το πούμε, δηλαδή τις δύο αρχικές δόσεις. Τις δύο αρχικές του δόσεις. Εάν αυτές είναι πρόσφατες, σίγουρα δεν θα έχει τον ίδιο κίνδυνο να μεταδώσει με κάποιον ο οποίος δεν έχει κάνει τον εμβολιασμό του. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι στην πανδημία έχουμε καταλάβει ότι δεν είναι όλα άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν και κάποιες γκρίζες ζώνες και μια διαβάθμιση. Και αυτή τη διαβάθμιση βάσει τη τεκμηρίωση πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Mm-hmm. Άρα, ίσως εκεί νομίζω βλέπετε αυτή την διαφοροποίηση που γίνεται. Ναι, μα τη βλέπει και ο κόσμος. Δηλαδή, διερωτούνται πάρα πολύ. Γιατί λέει, αφού έχω λάβει τη δεύτερη μου δόση και είναι σχετικά πρόσφατα, γιατί να υπάρχει αυτή η εξαίρεση για μένα. Τώρα, αν ήταν μετά από 3-4 μήνες, είναι διαφορετική συζήτηση. Ναι, κοιτάξτε, γενικά στο κομμάτι του τέστινγκ, στο οποίο αν θυμάστε και λίγο παλιότερα μας είχαν κατηγορήσει, γενικότερα υπήρχε έτσι μια ένταση στο τι διαχωρίζουμε. Όλο αυτό τώρα γίνεται γιατί έχουμε την έξαρση, προσπαθούμε σε χώρους οι οποίοι γνωρίζουμε ότι είναι υψηλού κινδύνου για διασπορά, να βάλουμε μια σύσταση για κάτι το οποίο ξέρουμε ότι γίνεται. Δηλαδή, θέλω να πω, μπορεί πράγματι ο εμβολιασμένος, ο οποίος το τονίζουμε, προστατεύεται πρωτίστως ο ίδιος από τον εμβολιασμό, ως ένα βαθμό μικρό μεν αλλά υπαρκτό να διασπείρει. Άρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα το να συμβάλλει και αυτός παράλληλα, εκτός δηλαδή από το κομμάτι της δικής του προστασίας, να συμβάλλει με μία σύσταση στο να αποτρέψουμε την εμφάνιση αλυσίδων τώρα. Ναι. Στη φάση της έξαρσης στην Κύπρο. Μάλιστα. Δηλαδή θέλω να πω, ας μην τα βλέπουμε όλα με αρνητικό μάτι και καταλαβαίνω την ταλαιπωρία που ενδεχομένως να προκαλείται στους πολίτες, αλλά από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει λίγο όχι να ταλαιπωρηθούμε, αλλά να συμβάλλει και ο καθένας από εμάς σε κάτι το οποίο θα βοηθήσει. Και πιστέψτε με, το τακτικό τέστινγκ θα βοηθήσει. Άρα ας το δούμε λίγο από μια Μάλιστα. άλλη οπτική γωνία. Ωραία. Επειδή όμως προσπαθούμε ή προσπαθείτε καλύτερα να μειώσετε τις πιθανότητες μετάδοσης, κυρία Πανά, κάτι άλλο που ίσως να προκαλεί ερώτημα και ξενίζει ορισμένους, ενδεχομένως επειδή το έχουμε πει, είναι γνωστό ότι και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν, ίσως σε λιγότερο βαθμό, αλλά υπάρχει αυτό το δεδομένο. Δεν υπάρχει όμως η δυνατότητα να εντοπίζεται ένα εμβολιασμένο άτομο το οποίο μπορεί να νοσεί και να το γνωρίζει και να το αποκρύπτει ή μπορεί να είναι πρώτη επαφή και να μην περιορίζεται. Συζητούσαμε αν θα έπρεπε να γινόταν αυτή η αλλαγή στο διάταγμα σε σχέση με τον περιορισμό μέχρι το PCR, είπαμε. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που νοσούν και υπάρχουν αναφορές για αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα, μου έλεγαν πρόσφατα ότι έγινε και ανακοίνωση σε ένα κατάστημα. Σε άλλες χώρες τώρα υπάρχει πέραν από το COVSCAN και αυτή η εφαρμογή που υποδεικνύει αν ένα άτομο έχει δηλωθεί ως κρούσμα, ακόμη και αν είναι εμβολιασμένος, και γίνεται αυτός ο έλεγχος όπως και για το COVSCAN στην είσοδο Κοιτάξτε, των χώρων εστίασης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και βάσει του διατάγματος εννοείται ότι και ο εμβολιασμένος θα πρέπει, αν και εφόσον κάνει PCR και βγει θετική, να θεωρηθεί κρούσμα και να απομονωθεί από την κοινότητα, ναι. Γιατί ακόμα και αν ο ίδιος, και το τονίζουμε, προστατεύεται από τη σοβαρή νόσηση, και αυτό είναι το ζητούμενο στον εμβολιασμό. Ναι. Δεν σημαίνει ότι προστατεύονται όλοι γύρω του. Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν έχετε απόλυτο δίκιο στο ότι πρέπει, δηλαδή τον εμβολιασμό, αν θέλετε, τον κάνουμε πρωτίστως για μας. Αλλά πέρα από αυτό, ο καθένας χωρίς τίτλο και χωρίς διαχωρισμό εμβολιασμένου ή μη εμβολιασμένου, θα πρέπει να κατανοήσει, να καταλάβει τη σημασία του ότι αν έχει προσβληθεί από τον ιό, άσχετα αν ο ίδιος είναι προστατευμένος και δεν καταλήξει στο νοσοκομείο, πρέπει να βοηθήσει σε μια κατάσταση. Mm. Αν δεν το κάνει, όπως λέτε, ουσιαστικά το τονίζουμε, αυτό θα γυρίσει πίσω σε εμάς, στην Κύπρο, που θα πιεστούμε το Γενάρη. Μα δεν το κατανοούν όλοι, δυστυχώς. Εντάξει, κοιτάξτε, στις επιδημίες πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Θέλει πολύ συνοχή. Ναι. Εάν το κάνει ένα 70% των πολιτών στην Κύπρο και ένα 30% δεν το κάνει, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα επηρεάσει όλους μας. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Πρέπει να το βλέπουμε έτσι και όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, Μάλιστα. να συμβάλλει όσο μπορεί στο να κρατήσουμε αυτή την ισορροπία. Ο εμβολιασμός είναι για τη δική μας προστασία, για να μην καταλήξουμε στο νοσοκομείο, να μην νοσήσουμε σοβαρά, και αυτό βέβαια Μάλιστα. έχει τη χρονική του διάρκεια. Μακάρι να είχαμε και άλλα όπλα. Ναι. Αλλά αυτά τα όπλα έχουμε, και αν δεν τα διαχειριστούμε σωστά, νομίζω ότι μετά δεν έχουμε και
και, δηλαδή είμαστε υπόλογοι ο καθένας ναι. αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο κυρία Πανάκη να σας αποδεσμεύσω, επειδή βλέπω εδώ και αυτή την ειδοποίηση εδώ που υπάρχει σε ένα τίτλο ακούμπησαν τα 89, λέει τα ύποπτα κρούσματα της Ομικρόν αυξάνονται τα περιστατικά στις πύλες της χώρας. Γιατί γίνεται το PCR στην Κύπρο με την άφιξη των επισκεπτών στο αεροδρόμιο και όχι από την χώρα από την οποία αναχωρούν, όπως γίνεται και στην Ελλάδα που δέχεται τους ταξιδιώτες αφού έχουν μαζί τους την προσκόμιση του PCR. Ναι, γιατί φαίνεται ότι έχουμε καταρχήν εισαγωγή κρουσμάτων της Ομικρόν που είναι και η υψηλή μετάδοσή της και αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδόν από πολύ πολύ νωρίς και πριν και από την Ελλάδα είχε εντάξει το μέτρο της PCR κατά την άφιξη και μάλιστα τώρα προσθέθηκε στις 3 μέρες και ένα rapid test, yeah. ώστε να υπάρχει και ένας επαναληπτικός έλεγχος ομιγαίνεται εάν κάτι διαφύγει στην έναρξη. Πάλι θα το πω, δεν είναι άσπρο και μαύρο, υπάρχουν και γκρίζες ζώνες. Σημασία έχει να προσπαθήσεις διαμέσου του τακτικού ελέγχου να καθυστερήσεις όσο μπορείς ένα φαινόμενο που λέγεται όμικρον. Yeah. Αν με ρωτάτε, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε και τις υπόλοιπες χώρες. Η Όμικρον είναι ένας τέλεχος και μία μετάλλαξη που ενδεχομένως τα κρούσματα να διπλασιάζονται ανά διήμερο. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο φαίνεται ότι είναι πολύ πιο μεταδοτικός τέλεχος. Άρα λοιπόν, ναι μεν προσπαθούμε με τα γνωστά μέτρα PCR rapid να αναχαιτήσουμε κάτι και να κερδίσουμε χρόνο, αν μου επιτρέπετε, έτσι ώστε να επιταχύνουμε το κομμάτι του booster. Αλλά από την άλλη, δεν μπορείς να το αποτρέψεις. Δηλαδή, αν είναι να επικρατήσει η Όμικρον στην Ευρώπη και στην Κύπρο, θα επικρατήσει. Το αν προσπαθούμε τα κράτη-μέλη με, όπως είπατε, τις PCR και το κάνει και η Ελλάδα να το αναχαιτήσει ως ένα βαθμό, νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Τώρα, αν με ρωτάτε αν είναι πιο αποδοτικό το να το κάνεις πριν πετάξεις ή να το κάνεις κατά την άφηξη. Μπορεί και να είναι. Νομίζω ότι όλοι πλέον ξέρουμε ότι το τεστ είναι πάρα πολύ σημαντικό, η PCR είναι πάρα πολύ αξιόπιστη μέθοδος, υπάρχει ένα περιθώριο ώστε να είσαι στη φάση πολλαπλασιασμού του ιού, κάνουμε το επαναληπτικό που σας είπαμε rapid και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι αν έχει συμπτώματα, τουλάχιστον μην βγεις από το σπίτι μέχρι να διευκρινιστεί τι συμβαίνει. Ναι, μάλιστα. Ο φόβος εδώ είναι ότι μπορεί συνταξιδιώτες να έχει μεταδοθεί στο αεροπλάνο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός είναι ο φόβος, πέραν από τον περιορισμό αυτών που διαγνώσκονται ως θετικοί. Μάλιστα. Κοιτάξτε, λοιπόν, στα αεροδρόμια, νομίζω και επειδή το έχω βιώσει, τηρούνται πολύ τα μέτρα. Mm-hmm. Βέβαια, έχετε δίκιο, όσο μπορούμε να περιορίσουμε, καλό είναι. Ναι. Νομίζω ότι θα δούμε και το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ότι δεν θα αποτρέψουμε την Όμικρον στο να επικρατήσει. Μάλιστα. Την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πανά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να